7.000, ένα νούμερο πάρα πολύ μεγάλο και πολύ ευχάριστο, γιατί ο κόσμος δείχνει ότι αγαπάει και ξαναγυρίζει στο θεσμό των αναβάσεων. Και εδώ να επισημάνουμε κάποιες καινοτομίες. Η πρώτη καινοτομία ήταν μια φιλοξενία που υπήρχε από το Δήμο της Κίνης, με μια διανυκτέρευση η οποία δόθηκε σε όλους τους οδηγούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η δεύτερη καινοτομία, νομίζω ότι αξίζει να την αναφέρουμε, ήταν από την ίδια τη Start Line, η οποία έκανε μια έκπτωση της τάξης των 100 ευρώ στις μικρές κατηγορίες και κλάσεις, και είναι προς τιμήν τους αυτό. Και το τρίτο πιο σημαντικό ήταν η πολύ καλή προβολή του αγώνα, η οποία υπήρξε πριν τον αγώνα, αλλά και τα μέσα με διάφορα σποτ τα οποία υπήρξαν σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κτλ. Αλλά και η μεγάλη βοήθεια η οποία δόθηκε από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Radio Oliveri αλλά και το κανάλι Space, το οποίο είναι στην περιοχή της Εύβοιας, στο οποίο επιτρέψαμε, ναι το λέω αυτό γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τηλεοπτικά δικαιώματα, να δείξει ελεύθερα όση εικόνα θέλει, και νομίζω ότι σε αυτό έχουμε βοηθήσει και εμείς. Ναι, και θέλω να σου πω σε αυτό ένα μπράβο, γιατί είδα και το κανάλι Space, το οποίο μετέδιδε και την απονομή, δηλαδή μείναν οι άνθρωποι μέχρι και την απονομή, που πράγματι είναι αξιόλογο. Μπαίνει ένα νέο κανάλι, μια νέα τηλεόραση στον χώρο του αυτοκινήτου. Δεν το αρνηθήκαμε ποτέ. Είναι σημαντικό, έτσι. Νίκο, προσωπικά εγώ... Πιστεύω, ναι, δεν μην το συζητάμε αυτό. Έτσι, νομίζω είναι δεδομένο σε οποιοδήποτε έχει ζητήσει βοήθεια σε τοπικό, σταθμό, δεν υπάρχει το πρόβλημα. Πολύ, και σε επανελλήνω, μακάρι να ήταν. Να πούμε ότι το Radio Oliveri είχε αναμεταδότας μέσα στη διαδρομή, από το K1 μέχρι και τον τερματισμό και στα πάντοξ, και ακούγαμε ζωντανά όλη την περιγραφή του αγώνα. Πιστεύω ότι ο Μάριος μπορεί να το βεβαιώσει αυτό. Ναι. Και ξέραμε ανά πάσα στιγμή από πληροφορίες ραδιοφώνου και συνεντεύξεις των οδηγών τι γίνεται, ποιο είναι το κλίμα και πώς επασπιπτώσεις. Βασικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και ο θεατής ενημερώνεται σε κάποια άτυχη στιγμή που μπορεί να διακοπεί ο αγώνας. Δεν βαριέται τόσο πολύ. Ακριβώς. Να αρχίσει να φεύγει. Ναι, ναι, Μάρια, και... εδώ είναι το σημαντικό. Είπες μια πολύ σοφή κουβέντα τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα σε εμάς στις αναβάσεις είναι ότι εάν σε κάποια υπάρχει κάποια καθυστέρηση ή μεταξύ πρώτου και δευτέρου σκύλου του αγώνα, οι θεατές, μπράβο, μείνουν τελείως ανημέρωτοι ή δεν έχουν ακούσουν κάτι. Εδώ πέρα υπήρχε και μουσική στη διάρκεια των διαλυμάτων, είχε κάποιο και του κρατούσε συντροφιά. Έτσι ο κόσμος δεν έφυγε. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ να πω ότι προσθέθηκε κόσμος μεταξύ πρώτου και δευτέρου σκύλου. Αυτό το είδαμε και εμείς, ότι υπήρχε η μετάδοση μέσα στα ΚΑΠΑ σε όλη τη διαδρομή του αγώνα, και ακούγανε οι θεατές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν την εξέλιξη, το τι συμβαίνει. Λες, και ήταν πολύ βασικό. Ήταν φοβερό, ναι, ήταν. Και πέραν και τους χρόνους και τα αποτελέσματα, και βασικό παίρνουν και τις συνεντεύξεις των οδηγών να δουν το τι γίνεται και πώς το πράγμα κυλάει. Μα, να καταλάβεις, πολλοί οδηγοί που πηγαίνουν αργά, σταματάγανε, ακούγαν τα αποτέλεσματα και συνεχίζαν για να ξαναπεράσουν. Λοιπόν, τρίτη ανάβαση Κίμης, λοιπόν, μεγάλος χορηγός της ΕΑΤ Μπενής, και θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον τοπικό αντιπρόσωπο της ΣΕΑΤ στην περιοχή της Χαλκίδας, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά. Όπως επίσης δεν ξεχνάμε ότι κοντά μας πάντα και αυτή τη χρονιά η μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία Εγνατία, που μας βοηθάει έτσι ώστε αυτή η εικόνα απλόχερα να πηγαίνει παντού και να φαίνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στη δεύτερη θέση ο Γιάννης Ζάγαρης με πεζό 106 ρεαλί και αυτός. Τρίτος ο Κώστας Πατουρέας με Mitsubishi Lancer Evo. Τέταρτος ο Χρήστος Παπαχριστόπουλος με πεζό 106 ρεαλί. Πέμπτος ο Σταμάτης Κατσίμης με Honda Civic. Και η εξάδα θα κλείσει με τον Δημήτρη Παπαδιώτη με Renault Clio Williams. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα Νη. Στην ομάδα Νη, λοιπόν, που και αυτή είχε ένα πολύ έντονο συναγωνισμό. Να λοιπόν, εκτός από την ομάδα Α, η μεγάλη ευχάριστη.
απίστευτη έκπληξη, πρώτη νίκη στην καριέρα του, ο Δημήτρης Κύρκος, του Βασίλη Κύρκου, ο γιος, με Mitsubishi Lancer Evo, ο οποίος καταφέρνει να κάνει την ευχαριστή έκπληξη, να κερδίσει την κατηγορία μπροστά από τον πιο έμπειρο, τον Κύρκο τον Δημήτρη, τον Junior, τον ξάδελφό του με λίγα λόγια, επίσης με Mitsubishi Lancer, ενώ έρχεται αμέσως σαν τρίτος στην παρέα, ο πρώτος της νητρία, ο πρωταθλητής για το 2004, Μάριος Ξανθάκος, με Honda Civic Type R, τον οποίο έχουμε και κοντά στην παρέα. Και μάλιστα αμέσως μετά πάλι μια ευχάριστη έκπληξη, ο Παναγιώτης Μυρναίος, ο οποίος έχει κάνει μεταγραφή από την Α0 και έχει έρθει πλέον στην I2 με ένα Peugeot 106 Rally, ανατρέπει και αυτό στα δεδομένα και πραγματικά όλοι μένουμε το στόμα ανοιχτό. Όντως, τελικά, Μάριε, ήταν ο αγώνας των ευχάριστων εκπλήξεων. Πάντα η Κίμη το έχει αυτό. Κυρίως όλα έχουν πλεονέκτημα τα μικρά αυτοκίνητα, δηλαδή Peugeot 106, Citroën Saxo, βολεύονται πολύ στη διαδρομή γιατί είναι ένας κλειστός αγώνας, πολύ τεχνικός. Δεν έχει μεγάλες ευθείες να παίζει ρόλο η δύναμη. Κυρίως μετράει πολύ η είσοδο και η έξοδος στις στροφές. Πάντως χρειάζεται και τύχη ο αγώνας αυτός. Κακά τα ψέματα. Πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, και θα σχολιάσουμε. Τύχη σε όλους τους αγώνες πιστεύω. Έτσι, ακριβώς. Να πούμε για την ιστορία ότι νικητής στην Ιένα, γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε και τους νικητές, ήταν ο Άρης Λικουρέσης με ένα Peugeot 106. Ο Άρης, ο οποίος είναι και ο περσινός κυπελούχος, και εδώ πήγε θαυμάσια. Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν είχε έντονο συναγωνισμό. Δεν είναι κάτι που φταίει αυτός. Δεν πειράζει όμως. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεύτερος για την νητρία είναι για άλλη μια φορά ο Βασίλης Κυρίτσης. Ήταν τρίτος στον πρώτο αγώνα. Τώρα ανέβηκε μια θέση στο πόντιουμ περισσότερο. Ενώ ο Γιώργος Παντελάκης ακολούθησε στην τρίτη θέση αυτή τη φορά με το Renault Clio Williams. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε λίγο στο οδόστρωμα. Νίκο, πολλοί είπαν, εδώ έχουμε μια έξοδο, το βλέπουμε. Εδώ δεν φταίει φυσικά. Νομίζω ότι ήταν το οδόστρωμα γλιστερό, αλλά και ο οδηγός υπερέβαλε λιγάκι τα πράγματα. Με το όνομά του, αρκετοί οδηγοί πήγανε, ακολούθησαν αυτές τις γραμμές. Το είδαμε και πριν από λίγο με τον Παπαδιώτη, ο οποίος είχε άγιο, δεν έστρεψε και έστριψε. Αλλά θα πούμε ότι είχαμε μικροεξόδους. Οφείλονταν στο κλειστερό οδόστρωμα, κάτι που με ένα στόμα Νίκο νομίζω ότι είπαν και απέτυσαν οι οδηγοί του χρόνου να υπάρχει, εδώ σε αυτή τη στροφή είχα βγει και εγώ στο πρώτο σκέλος, να υπάρχει ένα καλύτερο οδόστρωμα, ένα φρέσκο οδόστρωμα το οποίο δεν θα γλιστράει τους οδηγούς. Κοίταξε να δεις, το οδόστρωμα έχει πλήθει και καταρχήν με πίεση πριν τον αγώνα. Στο δεύτερο σκέλος και στο τρίτο σκέλος των δοκιμών είδαμε ότι οι χρόνοι κατεβήκανε πάρα πολύ. Από δηλώσεις οδηγών και από συζητήσεις που είχα, γιατί μην ξεχνάς ότι με πάρα πολύ κόσμο είμαστε φίλοι και είμαστε χρόνια όλοι αυτοί μέσα στο χώρο μαζί και γνωριζόμαστε, την τρίτη φορά κρατούσε καλύτερα. Σημαίνει λοιπόν ίσως ότι κάποια σκόνη, κάτι που επηρεάζει το οδόστρωμα, έχει φύγει από πάνω και μετά δημιουργείται από τον καιρό. Αυτό θα το ψάξουμε, σίγουρα μας απασχολεί, θα το δούμε. Βέβαια είναι τεχνικό, είναι διαφορετικό και γι' αυτό βλέπουμε και αυτούς τους χρόνους και αυτές τις διαφορές που βλέπουμε εδώ, παρουσιάζοντας το φαινόμενο των Peugeot να είναι μπροστά από κάποια Mitsubishi ή να υπάρχει ένας ανταγωνισμός στο 10ο του δευτερολέπτου. Δεν είναι επικίνδυνο να το ξεκαθαρίσουμε, οι ταχύτητες είναι ελάχιστες, γι' αυτό και όλοι όσοι είχαν μικροεξόδους το Σάββατο ξεκινήσαν την Κυριακή, αλλά σίγουρα θα δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Είπαμε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι, θα τα δούμε όλα. Καινούριο οδόστρωμα είναι αυτό. Έτσι. Ναι. Νίκο, θα μας μιλήσει τώρα και ο Μάριος, ο οποίος μάλιστα αφουγκράστηκε τον παλμό των οδηγών και εδώ θα μείνουμε λίγο και θα τα πούμε τα πράγματα. Νομίζω ότι ήταν κατά γενική ομολογία το οδόστρωμα γλιστρούσε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ζήσαμε όλοι. Σίγουρα η χρόνια από το πρώτο σκέλος, αν πάρουμε τους πρώτους σκέλους τους χρόνους των δοκιμών, εν σχέση με το τρίτο, σίγουρα σε κάθε αγώνα οι χρόνοι πέφτουν. Ξεκαθαρίζει ο δρόμος, πιάνει λάστιχο, γίνεται πιο γρήγορη η διαδρομή. Άλλωστε και στα ραλί, αν ξεκινάς πρώτος σε μια ειδική διαδρομή, κάνεις πιο αργό χρόνο από ό,τι κάνει ο δεύτερος ή ο τρίτος. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να πούμε ότι το οδόστρωμα είναι καινούριο. Παραδόξως όμως, δεν ξέρω Μάρια και διέψευσέ με, βλέπουμε για πρώτη φορά σε 3 χρόνια καινούργιο οδοστρώματος ο δρόμος να κλειστράει τόσο πολύ. Εγώ το έχω ξαναδεί ποτέ μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή αποτελεί φαινόμενο, έτσι. Εγώ που μίλησα με ορισμένους κατοίκους της Κίμης, πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι το αλάτι που φέρνει από τις θάλασσες ή από τα πολλά φορτηγά που είναι ανεβοκατεβαίνουν. Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο πολύ το ληστερό οδόστρωμα, γιατί
είναι για όλους. Αυτό που θα ήθελα λίγο προσοχή είναι ότι επειδή είναι ολισθηρό και μπορεί να έχει ας πούμε κάποιον αριθμό εξόδων παραπάνω από κάποια άλλη ανάβαση, να δίνεται πολύ μεγάλη προσοχή στο που κάθονται οι θεατές. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Μάρια, σε αυτό ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έχουμε μεγάλη ευαισθησία και ο Δημήτρης Οκιωτίδης που είναι αλυτάρχης με πείρα τουλάχιστον 30 ετών και δεν το συζητάμε έτσι, έχει μεγάλη εμπειρία και άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Πλην όμως υπάρχουν κάποιες μάζες οι οποίες μετακινούνται και για ανεξήγητο λόγο. Δηλαδή δεν είναι κάτι, είναι έτσι διαδρομή και διασμού που βλέπεις από πάντου, δεν χρειάζεσαι έτσι. Και το είδες ότι υπάρχουν οι καντίνες με τραπεζάκια και βλέπουν με ασφάλεια και πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από τους τόσους πολλούς που ήρθαν που δυστυχώς ναι, ό,τι μπορούμε κάνουμε και σαφώς, εάν πήρες είδηση, εάν αντιλήφθηκες ότι διακόπη ο αγώνας στο πρώτο σκέλος μετά το τρίτο τέταρτο πέρασμα και ανέβηκε ο Αλυτάρχης για να συνετίσει κάποιους απίθαρχους φίλους που βρισκόταν σε κάποια σημεία επικίνδυνα να φύγουν από τα σημεία που ήταν. Λοιπόν, υπάρχει τρομερή ευαισθησία σε αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει επίσης και θα το δούμε αυτό να επισημάνουμε ότι Νίκο, θέλει επανεξέταση και αυτό το λέμε καλοπροαίρετα και με το χέρι στην καρδιά. Επανεξέταση λίγο και εσύ, νομίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος μαζί με το συνεργάτη του Δημήτρη Οκιωτίδη και όλους τους ανθρώπους στα πλάι. Το θέμα του τραυματισμού. Πρέπει να το ξαναδείτε. Θα πρέπει εκεί τα πράγματα του χρόνου να είναι λίγο καλύτερα. Γνωρίζετε πράγματα, είστε πολύ έμπειροι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Θα το συζητήσουμε. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που θα πρέπει να δείτε. Και όλα γίνονται και αυτό που είπα, ότι κάθε αγώνας είναι ζωντανό πράγμα. Δεν είναι το τυποποιήσαμε, το βάλαμε σε ένα ντουλάπι και το βγάζουμε του χρόνου. Συμφωνούμε. Κάνουμε κάτι καλύτερο, να γίνει ακόμα καλύτερο. Λέγονται αυτά, το γνωρίζεις. Δεν δέμε κάτι για να τρομάξουμε κάποιον. Απλά και μόνο επειδή κάνουμε μια εκπομπή τηλεοπτική και θα πρέπει να επισημάνουμε και κάποιες από τις πιθανές παρατηρήσεις αδυναμίες σε κάποια σημεία, γι' αυτό το λόγο τα λέμε και τα λέμε καλοπροαίρετα. Έτσι δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Κανένα πρόβλημα έτσι, και είπαμε καλοπροαίρετη κριτική και η κριτική έτσι. Όταν γίνεται και τη συζητάμε μας δυναμώνει και μας κάνει έτσι. Να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Και καλοδιάθετη έτσι και καλοπροαίρετη. Όπως θέλω να προσθέσω μπορούμε να οφείλουμε να απονείμουμε τα εύσημα στην οργάνωση για τις αλλαγές που είχαν γίνει φέτος στην ανάβαση. Σε 3-4 σημεία που είχε μπει περισσότερο τσιμέντο να ανοίξει λίγο ο δρόμος που ήταν επικίνδυνα και γι' αυτό έγινε και λίγο πιο γρήγορη φέτος η ανάβαση. Έτσι, αυτό να το πούμε κιόλας ότι είναι μετά από παρατηρήσεις και παρεμβάσεις της Λέσχης και από την πολύ σκληρή δουλειά που δείξαν οι άνθρωποι του Δήμου. Έτσι και ο ίδιος ο Γεωργομένος, ο οποίος είπε ότι ναι, εδώ πρέπει να γίνεται όλα αυτά, κάποιος θα επισημαίνει. Και τα επισημαίνουν οι άνθρωποι πάντα της ανάβασης. Βρίσκουμε εδαφώς και βρίσκουμε ανθρώπους που τους προτείνουμε κάτι και υλοποιείται. Έτσι. Εάν δεν υπήρξε τέτοια υλοποίηση, δεν θα ξεκινούσε και θυμάσαι έτσι. Πολύ καλά Στράτο ότι πήγαμε μαζί και είδαμε η πρώτη Βεβαίως. Που είδαμε την ανάβαση πριν 3 χρόνια και πάθαμε σοκ από την ποιότητα του δρόμου και το στενό και πώς μεταμορφώθηκε. Όπως αν πάθηκε σοκ, τότε οι άνθρωποι του Δήμου, όταν αστειευόμενο σε εγώ του είπα ότι τα πράγματα είναι λίγο σοβαρά και θα πρέπει το είχα πει με έτσι με σοβαρομάνια. Σε φοβηθήκαν, αλλά πραγματικά δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα διότι βλέπεις πώς έχει εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Λοιπόν, θα πάρουμε μια ανάσα τώρα. Βρισκόμαστε πάντα στην τρίτη ανάβαση και εμείς όπως ήδη έχουμε πει. Ο αγώνας έγινε στις 29 Ιουνίου, Κυριακή πρωί. Τελείωσε Κυριακή απόγευμα. Μια θαυμάσια απονομή που έγινε στην πλατεία της Κύμης και τα πιο πολλά στη συνέχεια.